εξαφανίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με ενέχειρο τα δίθενα φερέγγια ομόλογα του δημοσίου με 1%. Και με αυτό το 1% έχουν πάρει δεκάδες δισεκατομμύρια ελληνικές τράπεζες, περιπόλυση χρέος που μένει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με αυτό το 1% είναι της τάξης τώρα των 63 δισεκατομμυρίων ευρώ, που σημαίνει περίπου 30% που έψερε αυτό χρήμα. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Πάνε στην αγορά, πάνε για να τονώσουν τη ρευστότητα. Και όσα πάνε, με τι επιτόκια δίδονται όταν ο δανεισμός τους είναι με 1%? Αυτή δηλαδή είναι τραπεζική, ιδιωτική τραπεζική ληστεία μέσα στην κρίση. Και μια χαριστική αντιμετώπιση από το ευρωπαϊκό σύστημα που είναι τόσο ανάλογη το απέναντι στα κράτη των τραπεζών. Και εμείς λέμε το εξής απλό, το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και τι δεν διεκδικεί η Ελλάδα? Πού έχει το πρόβλημα?